Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απίστευτη είναι η εξέλιξη που είχε το πάρτι της χρονιάς της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στο πεδίο του Άρεως στο Βόλο τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα καταγγέλνουν οι διοργανωτές, κουκουλοφόροι με την απειλή όπλου έκλεψαν τις εισπράξεις χιλιάδων ευρώ που έγιναν από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί. Την είδηση επιβεβαιώνει μάλιστα και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, το πρωί της Παρασκευής οι δύο δράστες που φορούσαν κουκούλες βρέθηκαν στο χώρο που βρισκόταν το ταμείο και έκλεψαν το ποσό των 10.000 ευρώ. Στη συνέχεια, οι δράστες έφυγαν από το χώρο με το μεγάλο ποσό που είχαν αφαιρέσει. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από την είδηση του θανάτου της Κυριακής Περλορέντσου σε ηλικία 40 ετών. Η εκλοιπούσα άφησε πίσω της τα αδέλφια της, ανήψια και άλλους συγγενείς. Η κηδεία της τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Αλλάζουμε κλίμα. Στο λιμάνι του Βόλου καταφθάνει την Κυριακή το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Αζαμάρα Onward, σημαίας Μάλτας. Το κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρει 611 επιβάτες και 400 άτομα πλήρωμα. Στο πλοίο επιβαίνουν πολίτες κυρίως από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά και θα παραμείνει στο λιμένα του Βόλου για 10 ώρες. Το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλεύσει στις 5.30 το απόγευμα με προορισμό τη Μύκονο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, τραγωδία στην Ξάνθη με εξάχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε νεκρό στο Γενικό Νοσοκομείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν όταν καταπλακώθηκε από τοίχο. Πρόκειται για κοριτσάκι από το Δροσερό που μεταφέρθηκε στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης μετά από το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε τι επισημαίνουν οδοντίατες στην περιοχή της Μαγνησίας αναφορικά με το Dentist Pass. Άνοιξε το πρωί της Τετάρτης 24 Μαΐου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Dentist Pass. Οι αιτήσεις για πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, το οποίο αφορά σε πάνω από 660.000 παιδιά, ηλικίες από 6 έως 12 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, γίνονται μέσω του vouchers.gov.gr. Το Dentist Pass έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, ώστε να μεγαλώσουν χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα. Σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, παρέχει τη δυνατότητα για μια σειρά από συγκεκριμένες πράξεις, όπως έλεγχο στοματικής υγιεινής, καθαρισμό, απομάκρυνση πλακών, φθορίωση, οδηγίες στοματικής υγιεινής. Οι γονείς ή και δαιμόνες των παιδιών που δικαιούνται το Dentist Pass υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο vouchers.gov.gr. Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά μέλη της οικογένειας. Πρέπει να βάλουμε αυτό το λιθαράκι της πρόληψης για τη στοματική υγεία των παιδιών αρχικά. Περιλαμβάνει εξέταση, οδηγίες στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και φθορίωση. Να πούμε ότι η εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντική σε ηλικίες 6 έως 12 χρονών. Η εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να βλέπουμε ως γονείς και δαιμόνες ένα πάρα πολύ ωραίο στόμα, όμως μπορεί να κρύβει διάφορα πράγματα, όπως ορθοδοντικές ανομαλίες που θα δημιουργήσουν δυσμορφίες και δυσκολίες στο να διατηρηθεί καλή στοματική υγεία στο μέλλον. Θα γίνει με τον τρόπο που γίνονται όλα τα ΠΑΣ, δηλαδή αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και μετά μεταφορά των χρημάτων σε κάρτα στο κινητό ή πιθανότατα στο λογαριασμό, και ο κάθε γονιός και δαιμόνας θα μπορεί να κλείνει το ραντεβού του έχοντας το βάουτσερ στον οδοντίατρο για να πραγματοποιήσει όλο το προληπτικό πακέτο. Η φθορίωση επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχει αποδειχθεί πάρα πολλά χρόνια τώρα ότι όπου γίνεται σωστή τοπική χρήση φθορίου στα παιδιά συστηματικά κάθε εξάμηνο μετά την ηλικία των 6 ως την ηλικία των 13, τα παιδιά έχουν γερά δόντια και πολλές φορές γίνεται βέβαια και νωρίτερα ανάλογα το περιστατικό που έχουμε. Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ πάντως μπορεί να γίνεται από την 3η 6 Ιουνίου για όλα τα αφημί. Συνεχίζει τώρα να δίνει μάχη για τη ζωή σε μέθη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η εθελόντρια ερπετολόγος που δαγκώθηκε από οχιά. Αλλά κάποιες ακτίδες φωτός φαίνονται στον οριζόντα, καθώς, όπως λέει η μητέρα της σε δημοσιογράφους, η κατάσταση της άτυχης γυναίκας είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Η εθελόντρια ερπετολόγος κλήθηκε την Παρασκευή να πιάσει ένα φίδι τα νοχιά που εντοπίστηκε σε σχολείο στον Οδό Γιαννησών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περιθώριο έως το τέλος Ιουλίου έχουν περίπου 200.000 δικαιούχοι που διαθέτουν επιταγές κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το διάστημα 2022-2023 για να τις χρησιμοποιήσουν,
καθώς από την 1η Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για 300.000 νέους δικαιούχους. Εντός των ημερών θα εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα που θα αφορά 300.000 βάουτσερ διακοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις των δικαιούχων θα ξεκινήσουν το δεύτερο μισό του Ιουνίου, με τους πρώτους να μπορούν να εξαργυρώσουν τα νέα τους βάουτσερ από τον ερχόμενο Αύγουστο έως και τον Ιούλιο του 2024. Τα δελτία του κοινωνικού τουρισμού σε πολύ λίγες εβδομάδες θα αρχίσουν πλέον να γίνονται διαθέσιμα στους δικαιούχους. Φέτος έχουμε μια εξαιρετική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν, η συμμετοχή των δικαιούχων θα μειωθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανότατα να είναι ακόμα και μηδενική. Και δεύτερον, οι εισφορές, τα ποσά υπέρ των επιχειρηματιών ενδέχεται να αυξηθούν. Επομένως, βλέπετε ότι και οι δύο πλευρές θα είναι εξαιρετικά ωφελημένες, πράγμα που δίνει μεγαλύτερα κίνητρα στις επιχειρήσεις να δώσουν τα χέρια με αυτό το πρόγραμμα και δίνει ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα στον κόσμο να χρησιμοποιήσει μια εξαιρετική ευκαιρία τις διατακτικές του κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου να απολαύσει διακοπές σε όλη την επικράτεια με εξαιρετικές μηδενικές συνθήκες. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής, επειδή υπάρχει απορία. Όσοι δικαιούχοι για την προηγούμενη περίοδο, για το 2022-2023, πήραν στα χέρια τους τα δελτία χωρίς όμως να τα χρησιμοποιήσουν, δυστυχώς δεν είναι δικαιούχοι για την επόμενη περίοδο. Επομένως, αυτό θα πρέπει να το δούμε και λειτουργεί, αν θέλετε, και ως κίνητρο για τους νέους δικαιούχους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπέροχη ευκαιρία. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ωφελουμένων θα είναι έως 6 διανυκτερεύσεις για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ενώ στα νησιά Λέσβος, Χίος, Λέρος, Κος και στο νομό Εύρου θα δίνεται δικαίωμα για έως 10 διανυκτερεύσεις. Επίσης, στη Σάμο, καθώς και στους Δήμους Ιστίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας του νομού Ευβίας, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 12 διανυκτερεύσεις. Βαρύ πένθος τώρα στο Καρπενήσι και σε όλη την Ευρετανία από το θάνατο ενός 33χρονου γνωστού επαγγελματία στην περιοχή, την ώρα που εκτελούσε χωματουργικές εργασίες στο μοναστήρι της Προυσιώτισσας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 33χρονος εκτελούσε εργασίες με γερανοφόρο όχημα και προσπαθούσε να ανελκύσει ένα φορτίο. Ο βραχίωνας του μηχανήματος φέρεται να ακούμπησε σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα ο χειριστής να κεραυνοβοληθεί και να χάσει ακαραία τη ζωή του. Στην αναβάθμιση τώρα, κυρίες και κύριοι, του αισθητικού άλσους προχωράει η Δημοτική Αρχή Λάρισσας. Οι νέες παιδικές χαρές, οργανάθλησης για ενήλικους, νέο γήπεδο μπάσκετ, συντήρηση της πίστας σκέιτ και σημαντικές εργασίες συντήρησης και ανάπλασης στο αισθητικό άλσος δρομολογούνται από τον Δήμο Λαρισαίων. Το αισθητικό άλσος είναι ένας χώρος εμβληματικός για την πόλη. Ένας χώρος που πολλοί από εμάς μεγάλωσαν τα παιδιά τους εκεί. Οι μεγαλύτεροι λοιπόν το έχουμε ζήσει σε μια πλούσια δραστηριότητα που είχε σχέση με τη λιμνούλα, με τις πάπιες, με τα παιδιά να παίζουν, με τις παιδικές χαρές κτλ. Για χρόνια, θα μου επιτρέψετε να πω, ήταν σχεδόν εγκατελειμμένο. Και η δημοπράτηση η δική μας πριν από 2 χρόνια περίπου δεν οδήγησε πουθενά. Ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να δουλέψει στο αναψυκτήριο δεν προχώρησε, παρά το ότι ήταν ο ανάδοχος της δημοπράτησης, με αποτέλεσμα κλοπές και καταστροφές να έχουν οδηγήσει το αισθητικό άλσο σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι και σήμερα καλή. Εμείς λοιπόν, μόλις εξασφαλίστηκαν τα ανάλογα χρηματοδοτικά κονδύλια, προχωρήσαμε σε ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ανάδοχο. Έχουμε ξεπεράσει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για 6 περίπου μήνες και πλέον και τώρα υπογράψαμε σύμβαση όπου μπαίνει η κατασκευή, πια ξεκινάει η κατασκευή του πάρκου. Βασικός στόχος παρέμβασης του Δήμου Λαρισαίων είναι η αναβάθμιση και εξυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών στο αισθητικό άλσος, τόσο λειτουργικά όσο και ποιοτικά, ώστε ο νέος εξοπλισμός να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις σύγχρονες ανάγκες παιχνιδιού αλλά και άθλησης. Γίνονται 2 τεράστιες παιδικές χαρές. Μία για νήπια, μία για μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους. Γίνονται γήπεδα μπάσκετ. Συντηρείται το σκέιτ. Συμμορφώνεται και συντηρείται η λιμνούλα για να μπορέσει με τα στέγαστρα που θα υπάρξουν να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε παράλληλα τώρα το αναψυκτήριο. Για να μπορέσει αυτό, γίνεται καινούργια περίφραξη. Μάλιστα, στο τέρμα του πίσω-πίσω, προβλέπουμε να γίνει και ένα σκύλο πάρκων. Επιτέλους, να δώσουμε και μια δυνατότητα στους φιλόζωους της πόλης να πάνε σε έναν οργανωμένο χώρο πια με τα ζώα τους. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν έχουμε βάλει ως στόχο. Αν είναι δυνατόν το Σεπτέμβριο να αποδοθεί στην πόλη και να λειτουργήσει. Ο προϋπολογισμός παρέμβασης ανέρχεται στο 1,1 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται με 900.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης και τα υπόλοιπα από πόρους του Δήμου Λαρισαίων. Στον χώρο του πολιτισμού, τώρα στη Λάρισα παρουσιάστηκε το βιβλίο του Προέδρου Ένωσης Συντακτών Σωτήρη Τριανταφύλου.
Παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισα το βιβλίο του δημοσιογράφου και προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενός Συντακτών Σωτήρ Τριανταφύλου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η δημοσιογραφία σε μετάβαση, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή. Ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη δημοσιογραφία, αυτό που βιώνει σήμερα η δημοσιογραφία, το πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αναφέρεται στη ραγδαία μεταβολή της τεχνολογίας, τεχνολογική εξέλιξη. Αναφέρεται στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των δημοσιογράφων εξαιτίας ραγδαίας μεταβολής και της οικονομικής κρίσης την οποία βιώσαμε. Ένα βιβλίο το οποίο έχει μπει, θα έλεγα, από νωρίς στα βαθιά, διότι είναι ήδη πανεπιστημιακό σύγγραμμα για δεύτερη χρονιά φέτος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ένα βιβλίο το οποίο φιλοδεξεί να βοηθήσει, να καλύψει ένα κενό, σχετικό κενό που υπήρχε στην βιβλιογραφία. Ένα κενό που υπήρχε και για την τεχνολογική αλλαγή και πώς θα επηρεάζει τη δημοσιογραφία, αλλά κυρίως για την αλλαγή και τη μεταβολή σε εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων. Ένα βιβλίο το οποίο φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις και να βοηθήσει όλους εμάς, δημοσιογράφους, ιδιοκτήτες, συνδικαλιστές, μέσα ενημέρωσης, για το πώς μπορούμε να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις της δημοσιογραφίας και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Λάρισα, στην παρουσίαση του βιβλίου του εκλεκτού δημοσιογράφου Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων της ΠΟΕΣΥ του Σωτήρη Τριανταφύλου. Ένα βιβλίο που, καθώς το έχω διαβάσει μέχρι και την τελευταία του σελίδα, αποτελεί κατά την άποψή μου ερευνητικό πόνημα στην πραγματικότητα, με ακαδημαϊκούς όρους θα έλεγα, καθώς με πολύ καλή τεκμηρίωση και πολύ καλή αξιοποίηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζει μέσα σε πολύ συνοπτικό, με πολύ συνοπτικό και εύληπτο τρόπο τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα η βασική του λειτουργία, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερς, η τεχνική των μέσων ενημέρωσης, ένα ιδιαίτερα προκλητικό περιβάλλον που ξεπροβάλλει μπροστά μας, του μεγάλου ψηφιακού κόσμου, του μεγάλου ωκεανού της πληροφορίας. Θα πρέπει από τώρα να αναδείξουμε και να προσεγγίσουμε όλα αυτά που μέσα από το βιβλίο του κ. Τριανταφύλου αναδεικνύει, ούτως ώστε να προασπίσουμε το δημοσιογραφικό επάγγελμα, να διασφαλίσουμε τον πλουραλισμό, την πολυφωνία, βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας, γιατί στηρίζοντας τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης, τους δημοσιογράφους, προασπίζοντας το επάγγελμα και τη δουλειά τους, στην πραγματικότητα προασπίζουμε αυτή καθ' αυτή την ίδια τη δημοκρατία. Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Τελεάς Ελλάδος και Εύβοιας. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, δικογραφία σε βάρος 34χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε στο πλαίσιο διενεργηθήσας προανάκρισης για βιασμό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία μέσα 24χρονης, ο προαναφερόμενος, τον οποίο είχε γνωρίσει νεαρή γυναίκα σε εφαρμογή μέσω κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο Facebook, προέβη σε βάρος της σε γενετήσια πράξη με άσκηση σωματικής βίας τον Ιούνιο του 2021 σε περιοχή της Περαίας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.